άκουσες, Θεούλη μου. Καταρχήν είσαι ξύπνιος, μπορείς να μας ακούσεις. Ξέρω εγώ, άμα σου μιλάω, εγώ όλο δουλειά έχεις. Τ' άκουσες, λέω. Ψυγείο της πλήρωσα, σαν ψυγείο μου φέρθηκε αυτή. Γιατί όμως, ρε Θεούλη μου, γιατί να τα φέρεις έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούσες να τα φέρεις ανάποδα, αν χαμογελάσουνε λίγο και τα φτωχά τα ανθρωπάκια. Θεός είσαι, κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Βέβαια. Αντί να καίγομαι εγώ για τη μέρη, να καίγεται εκείνη για μένα. Και να έρθει, λέει, σπίτι μου να μου εκφράσει τον ερωτά της, κι εγώ να μην δίνω διάρρα. Παντοδύναμος είσαι, το φέρνεις έτσι το παραμύθι. Κι όπως πήγα εγώ, δηλαδή, στο σπίτι της και άρχισε να μου μιλάει για την Ελένη και το Λευτέρη, να έρθει αυτή στο δικό μου και να αρχίσω εγώ να της μιλάω για την ώρα και το Χριστάκο, και αυτή να νομίζει ότι μιλάω για μας. Πώς την πάτησα εγώ, δηλαδή. Δεν μπορεί να την πατήσει και αυτή μια φορά. Εγώ, αιώνιος καψούρης, θα πεθάνω. Γιατί, ρε Θεούλη μου, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εσένα δεν σε ελέγχει και κανένας.